Στην πύλη του νοσοκομείου Ρεθύμνου για μία ακόμη φορά το υγειονομικό προσωπικό του Ιδρύματος στα πλαίσια της πανελλαδικής υγειονομικής απεργίας, διαμαρτυρώμενοι για την έκριθμη κατάσταση του συστήματος υγείας που αφήνει πίσω του εξουθενωμένους γιατρούς, εξαντλημένο προσωπικό και νευραλγικές κλινικές να υπολειτουργούν. Το τμήμα πηγών του περιστατικού, παθολογική, κλινική, χειρουργική και ορθοπαιδική σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Βασικά τμήματα λοιπόν εξακολουθούν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας. Το ζήτημα είναι εδώ ότι προσπαθούν αυτή την κατάσταση να την εμφανίσουν σαν μια κατάσταση παροχής υπηρεσιών ποιότητας, σαν μια κατάσταση η οποία είναι ικανοποιητική για ένα νοσοκομείο. Η γαστροεντερολογική παραμένει με ένα γιατρό. Ρωτήστε έναν ασθενή έξω τι σημαίνει να προσπαθήσει να βρει ραντεβού στο γαστροεντερολόγο. Νευρολόγος είναι ένας και μοναδικός. Οπότε καταλαβαίνετε, εκτός από 2-3 κλινικές που έχουν ικανοποιητική στελέχωση, το σύνολο του νοσοκομείου έχει σοβαρότητα πρόβλημα. Άδειες έχουμε από το 18 μέσα άδειες και το προσωπικό πολύ κουρασμένο. Με τις γιατρούς μεγάλο θέμα. Δεν είναι ορισμένες κλινικές που λειτουργούν. Σε διαλυτική κατάσταση και η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νομό με τις μετακινήσεις των γιατρών να δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα. Γίνονται μετακινήσεις προσωπικού για να ενισχυθούν τα διαλυμένα τμήματα των νοσοκομείων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ήπεθρος βρίσκεται ουσιαστικά χωρίς περιθάλψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λύνονται τα προβλήματα των νοσοκομείων, τα οποία εξακολουθούν, όπως και του νοσοκομείου μας, να είναι σοβαρά. Στο πλευρό των γιατρών, φορείς και σωματεία, ενώ το παρόν στην κινητοποίηση έδωσε και ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ανακοινώνοντας την προκήρυξη 6 ακόμα θέσεων ιατρικού προσωπικού. Όλα αυτά πιστεύουν να ενισχύσουν το ίδρυμά μας και τις κλινικές σιγά-σιγά να στελεχώνονται πλήρως για να προσφέρουμε αυτό που ο πολίτης έχει ανάγκη. Και όλα να εξελίσσουν το μάλα. Ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου του Ρεθύμνου πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες προσπάθειες στα πλαίσια της καλύτερης τελείωσης του νοσοκομείου σε όλες τις ειδικότητες που είναι αυτό αναγκαίο.